Έχει η κυρία Μανουέλα Ρίπα για ένα λεπτό, παρακαλώ. Η δημοκρατία συζητεί, συζητείται ευραίως στην Ουκρανία. Α, παραμείνονται όχι μόνο τι ελευθερίε αλλά και τι δημοκρατίε. Γιατί λοιπόν δεν προστατεύουν τη δημοκρατία και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η δημοκρατία σημαίνει συμμετοχή, σταθερή δημοκρατία σημαίνει συμμετοχή όλων. Η δική μα λοιπόν η κοινωνία έχει γίνει πολύ πολυσχηδέστερη. Ε, αυτή η ποικιλομορφία είναι το καθοριστικό τη δημοκρατία. Στι ευρωπαϊκέ εκλογέ με απόφαση του συνταγματικού ανώτου συνταγματικού δικαστηρίου Επιτρέπονται τα ποσοστά γιατί αυτό παραβιάζει την ισότητα των ευκαιριών και αυτό δεν μπορούμε να το αιτιολογήσουμε. Ούτε μπορεί να είναι καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ευθύ εξ αρχή να αποκλείει τη βούληση των ψηφοφόρων. Τα ποσοστά μόνο θα διαφυλάξουν τα ποσοστά των μεγάλων κομμάτων, αλλά αυτό δεν το επιθυμούν οι πολίτε. Δεν θέλουμε τον τεχνητό αποκλεισμό των εκλογέων μέσα από την τεχνητή δημιουργία δημιουργία ποσοστών και αυτό θα λειτουργούσε και μόνο στη Γερμανία. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το κοινοβούλιο πρέπει ενωμένο να ψηφίσει υπέρ της δημοκρατίας και κατά των ποσοστών και των κατοφλίων. Ευχαριστώ και τώρα τον λόγο έχει η Λάουρα Ουχτασάρη για ένα μισλεπτό λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. η ελίτ, η χρηματοοικονομική τη Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να συγκεντρώσει όλη την εξουσία σε υπερεθνικό επίπεδο, καταστρέφοντα τον ευρωπαϊκό λαό, τη ταυτότητά του και την κουλτούρα του. Και η τε, τε, τελευταία ιδέα για να πετευθεί αυτό είναι ο εκλογικό νόμο. Πραγματικά σοκάρομαι που δεν αρκεί, αρκούν για τι ευρωπαϊκέ ελίτ αυτά που έχουν ήδη. Όχι, οι ελίτ θέλουν μια ευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια και θέλουν να υπάρχει μια ευρωπαϊκή εκλογική αρχή Δεν αρκεί πια ένα ομοσπονδιακό ευρωπαϊκό κράτος από ό,τι φαίνεται Ο νέος στόχος είναι ένα ενιαίο ευρωπαϊκό κράτος Θέλετε να πάτε ακόμα παραπέρα από τις ΗΠΑ Το Τέξας ποτέ δεν θα δεχόταν κάποιος από την Καλιφόρνια να συμμετέχει στις εκλογές στο Τέξας. Θα κάνω λοιπόν ό,τι περνάει από το χέρι μου για να αποτρέψω ένα γερμανό ε, ψηφοφόρο να εκλέξει Φιλανδούς υποψηφίους. Ένας πιο επικοδομητικός τρόπος θα ήταν να συντονίσουμε τις ευρωπαϊκές εκλογές, να επικεντρωθούμε σε εθνικά ζητήματα, σε τεχνικά ζητήματα, σε ό,τι φάζει προθεσμίες... Ε, ε, και να ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές και να τις ε, υιοθετεί όποιος το επιθυμεί. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει ε, ο κύριος Χόγκεβεν. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι δεν συμμετέχουν σε ευρωεκλογές. Και τώρα βρήκαμε και το speech and candidate, αυτό μας μάρανε. Παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν περιοδίες, εκστρατείες, συζητούν οι υποψήφοι. Αλλά δεν έρχονται σε πολύ μεγάλη επαφή με τους πολίτες. Το μόνο που ενδιαφέρεται γι' αυτό είναι η ευρωπαϊκή φούσκα, ο μικρόκοσμος των Βρυξελών. Αυτό διευρύνει το χάσμα με τους πολίτες. Και τώρα μιλάμε για υπερεθνικά ψηφοδέλτια Πελπισμένη προσπάθεια ακόμα να αναζητηθεί ευρωπαϊκό δήμο, κοινή γνώμη και εκλογικό σώμα. Σήμερα το δημοσιεύσαμε αυτό στην Ολλανδία. στην δημοσκόπηση, 23%, 23 ενθουσιάστηκαν των πολιτών. Κοιτάξτε, αν δεν το καταλαβαίνετε ακόμα, ο, οι, οι, οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται, σκοτίστηκαν για την ε, ε, ευ, ευρω, εθνικιστική πολιτική σας φαντασίωση. Αν θέλουμε ισχυρότερο δεσμό μεταξύ ε, ε, εκλογέων και ερετών, θα πρέπει να είναι η απόσταση που τους χωρίζει όσο γίνεται μικρότερη. Άρα θα καταψηφίσουμε αυτή την πρόταση.